Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Στιγμές συγκίνησης στο Πατριαρχείο και το γυροκομείο του Βαλουκλή έζησε η πολυπληθής αποστολή του Δήμου Σαπών. Δηλώσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη, τι είπε για τη Θράκη, πώς σχολίασε την παρουσία στη συνεδρίαση των Βρυξελών. Μάθετε ακόμη για τον Άγιο Βασίλη, με τον οποίο έπαιξαν τα παιδιά των αστυνομικών, για τα μέτρα πρόνοιας της αστυνομικής διεύθυνσης Ροδόπης, αλλά και για την επίσκεψη του Δήμου Εγύρου στον Τάραντα της Ιταλίας. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Ο Δήμος Σαπών επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη με την πρόθεση να προσδώσει εορταστική νότα στη ζωή των ανθρώπων που διαμένουν στο ελληνικό γυροκομείο του Βαλουκλή. Στην αποστολή μετήχαν εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικοί φορείς. Στιγμές συγκίνησης ένιωσαν οι επισκέπτες όταν παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία, στην οποία χωροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Είναι η στιγμή που εκπρόσωποι γυναικείων συλλόγων της περιοχής του Σαπών ψάλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο γυροκομείο του Βαλουκλή. Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Ειδικά περίμεναν τους γυροκομούμενους, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε για εκδήλωση προσοχής προς τα γυρατιά, εκδήλωση αγάπης και αφοσιώσεως προς την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Της Μητρός της Εκκλησίας πως τους παριστάμενους της Αποστολής του Σαπών και μίλησε για τις φιλικές και αδερφικές σχέσεις στην περιοχή. Την συγκέντρωση την οφείλουμε εις τα αισθήματα αγάπης και αφοσιώσεως, αλληλεγγύης και βαλιδίας του εντυπωτάτου κυρίου Δημάρχου Σαπών, του αγαπητού μας κυρίου Δήμου Χαριτόπουλου, ο οποίος πολλές φορές κατά το παρελθόν, όπως και σήμερα, έχει εκδηλώσει την αφοσίωσή του στη Μητέρα Εκκλησία, αλλά και την αγάπη του και την εκτίμησή του και το ενδιαφέρον του για την ομογένεια της πόλεως μας. Αγάρδια αισθήματα και καθώς είχαν μόλις προλίγων ημερών την μεγάλη γιορτή του Ραμαδανίου, του συγχαίρουμε και δι' αυτόν στέλνουμε τις ευχές και τα συγχαρητήριά μας εις όλους τους ομοθρήσκους αδελφούς, των οποίοι κατοικούν εις την Δυτική Θράκη. Εις την Δυτική Θράκη, την οποία έχω επισκεφτεί κατ' επανάληψη εις το πρόσφατο παρελθόν και έχω διαπιστώσει εξιδίας πείρας πόσον αρμονικές είναι οι σχέσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων εις αυτά τα μέρη. Και πώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ανέκαθεν ταγμένο σε αυτή τη γραμμή. Η γραμμή της συναδελφώσεως, συνεργασίας, αγάπης, αμοιβαίου σεβασμού ανθρώπων και λαών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες κατά την προηγούμενη εβδομάδα, όπου οι τρεις εκπρόσωποι των μονοθεστικών θρησκειών δώσαν μια ζωντανή μαρτυρία. Προχθές είχαμε, όπως γνωρίζετε, στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου μια μεγάλη διαθρησκειακή συνάντηση, η οποία επραγματοποιήθηκε την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και είχαν προσκληθεί εις αυτήν μουσουλμάνοι από διάφορες χώρες, θρησκευτικοί λειτουργοί, θρησκευτικοί ηγέτες, από το Μαρόκο, από την Περσία, από την Τουρκία, από τη Συρία και ούτω καθεξής. Και πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες του Ιουδαϊσμού, επίσης από διάφορες χώρες, από τη Μέση Ανατολή και από την Ευρώπη και από την Αμερική, και χριστιανοί, ορθόδοξοι και καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι, πατριάρχοι, καθηγητές, ιεράρχοι και ούτω καθεξής. Και όλοι δώσαμε μία ζωντανή κοινή μαρτυρία συνεργασίας και συναδελφώσεως. Συγκίνηση και εκδηλώσεις αγάπης περιείχε όμως η παρουσία του Δημάρχου Σαπών Τύρου Χαριτόπουλου στο ελληνικό γυροκομείο Βαλουκλής στην Κωνσταντινούπολη. Πρόφεση του Δημάρχου, όπως άλλωστε ο ίδιος εξήγησε, ήταν να προσδώσει μια εορταστική νότα στη ζωή των ανθρώπων του γυροκομείου.
Πραγματικά η συγκίνησή μας είναι πολύ μεγάλη που βρισκόμαστε σήμερα κοντά σας, γιατί έχουμε την ευκαιρία να εκτελέσουμε ένα χριστιανικό χρέος, να βρεθούμε κοντά σε ανθρώπους της ομογένειας, σε συνανθρώπους μας και τις γιορτινές αυτές τις Άγιες Μέρες να δώσουμε μία εορταστική νότα στην ζωή τους. Ακολούθησαν απονομές από τον Διευθυντή του Νοσοκομείου ή Γεροκομείου του Βαλουκλή, όπως επίσης και από τον Δήμαρχο Σαπώνου προς τους ανθρώπους που επισκέφτηκε. Όχι, είμαι ο πατέρας Σταυρίδης, ο οποίος είναι καλλιτέχνης. Και... ένας πίνακας προς απογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχου από τον Σαπέα Ζωγράφο ήταν το δώρο του Δημάρχου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Δείγμα σεβασμού και αγάπης. Ακριβώς το ίδιο Παναγιώτατε το έχει κάνει ο κ. Θεωρίδης δεύτερη φορά και βρίσκεται στο γραφείο μου, στο Δήμο. Νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης λειτουργήσε στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Τη λειτουργία παρακολούθησε η πολυπληθής αποστολή από τον Δήμο Σαπών. Αργότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης προέβη σε δηλώσεις όπου και εξήρε την παρουσία της αποστολής των Σαπών προς την Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις φιλικές και αδελφικές σχέσεις στην περιοχή. Στην πόλη μας και στο γυροκομείο της Ομογενείας για να δώσει λίγη χαρά στους γυροκομωμένους αδελφούς μας με την ευκαιρία των Χριστουγέννων. Είναι μια εκδήλωση προσοχής προς τα γυρατιά. Είναι μια εκδήλωση αγάπης και αφοσιώσεως του κυρίου Δημάρχου προσωπικώς και του Δήμου Σαπών προς την Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, προς την Μητέρα Εκκλησία, η προς την οποία αγάπη και ευλαβής αφοσίωσης του κυρίου Δήνου Χαριτόπουλου είναι εγνωσμένη. Εποφελούμε της ευκαιρίας της επισκέψεως αυτής του κλιμακίου από τον Δήμο Σαπών για να στείλω σε όλο τον λαό της Τράκης, ιδιαίτερος στους συνδημότας μου, κατοίκους των Σαπών, εφόσον είμαι και εγώ επίτιμος δημότης, τις καλύτερες ευχές της Μητρός Εκκλησίας, την προσωπική μου αγάπη και ευλογία για τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και για το νέο έτος. Και εύχομαι οι ειρηνικές και αδελφικές σχέσεις που υπάρχουν στην περιοχή σας, όπως και εδώ, στην πόλη μας, μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, να προάγονται και να είναι πάντοτε αδελφικές. Σαν μία συμβολή εις την σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων, σαν μία συμβολή εις την ειρήνη, για την οποία ιδιαιτέρως προσευχόμεθα κατά αυτήν την περίοδο των Χριστουγέννων και για την οποία ειρήνη του σύμπαντος κόσμου η Εκκλησία μας δέεται σε όλες τις ακολουθίες της και για την οποία ειρήνη ακόμη δώσαμε όλοι οι εκπρόσωποι των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών μόλις προ 2-3 ημερών στις Βρυξέλλες κάτω από την σκέπη και την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου μία ζωντανή και ομόφωνη μαρτυρία. Πολύ, πολύ ευχαριστημένοι είμαστε. Χαρήκαμε γιατί εμάς που μας ενδιαφέρει αυτές οι επισκέψεις που γίνονται. Όταν έρχεστε κοντά μας, παίρνουμε περισσότερη μια δύναμη, αισθάνομαστε καλύτερα τον εαυτό μας. Αμήντε χάρηκα πάρα πολύ, η οποία υπάρχουν και από τη Θράκη και η Ισουμάνη, το οποίο άλλη φορά όταν έρθετε, θα πω τον κύριο Πρόεδρο, να έρθετε κάτι περισσότερο. Και προτείνω τον κύριο Πρόεδρο, θέλουμε το νοσοκομείο μας να συνεργαστεί με ένα νοσοκομείο της Τράκης. Να έρθουν οι δικοί μας οι γιατροί, να μην είναι 10 μέρες, 15 μέρες και από εκεί να έρθουν και οι δικοί σας οι γιατροί να κάτσουν 15-20 μέρες εδώ και να συνεργαστούμε και αν έχουν άλλωση να έρθουν εδώ και από εδώ να στείλουν εκεί, να γίνει η αγάπη. Εδώ εμείς παρακαλούμε να πάνε όλα καλά, να γίνει αυτή η αγάπη και να ανοίξουμε, να μην πάθει ανάμεταξύ μας τα σύνορα πια. Θα
ήθελα να εκφράσω και τη χαρά μου και τη συγκίνηση καταρχήν για την θερμή υποδοχή της διοίκησης του κ. Καραγιάννη αλλά και των χειροκομούμενων στο γεροκομείο του Βαλουκλή. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη συγκίνησή μου για την παρουσία του Παναγιώτατου στην εκδήλωσή μας αυτή και βέβαια να πω ότι σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα. Θα συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία, θα συνεχίσουμε και με τους άλλους συναδέλφους δημάρχους του δικτύου την παρουσία μας εδώ στα ιδρύματα του Βαλουκλή και αυτό που ο πρόεδρος πρότεινε για τη συνεργασία με κάποια νοσοκομεία της Τράκης θα το μεταφέρω στον πρόεδρο του ΠΕΣΥ, τον κύριο Χασάπη και θα ίσως επισκεφτούμε μαζί το Βαλουκλή το επόμενο διάστημα για να κάνουμε πράξη αυτή την πρόταση του πρόεδρου του κ. Καραγιάννη. Αυστηρά μέτρα έχει λάβει η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης εν όψη των εορτών. Η περιφρούρηση της αστυνομίας δεν αφορά μόνο στους δρόμους, λόγω και της εξόδου, αλλά και την πάταξη φαινομένων που σχετίζονται με τις διαρρήξεις και τη λαθρομετανάστευση. Αρκετοί ήσαν και σήμερα εκείνοι που προσέτρεξαν στα καταστήματα της Κομοτηνής, εκμεταλλευόμενοι την ανοιχτή αγορά για τα τελευταία ψώνια. Την αυξημένη κίνηση συντόνιζαν άντρες του τμήματος της Τροχέας. Αυξημένο όμως είναι και τα μέτρα που έχει λάβει η αστυνομική διεύθυνση της Ροδόπης προκειμένου να αντιμετωπίσει το κύμα της εορταστικής εξόδου που άρχισε ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής. Εν όψη των εορτών, ξέρετε, η αστυνομία λαμβάνει πάντοτε αυστηρά μέτρα, τα οποία μέτρα αυτά βέβαια εστιάζονται σε τρεις άξονες. Έχουμε λάβει μέτρα τροχέας πληθωρικά και ευξημένα, έχουμε λάβει μέτρα ασφαλείας για αποτροπή κλοπών ληστείων, έχουμε λάβει μέτρα αποτροπής εισόδου λαθρομεταναστών. Σε ό,τι αφορά βέβαια το πρώτο, την τροχαία κίνηση, προσπαθούμε με τροχονόμους που θα έχουμε σε όλο το οδικό, τόσο το εθνικό όσο και το επαρχιακό δίκτυο, να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας. Βέβαια, επειδή οι αλλαγές του καιρού είναι συχνές και ευνίδιες, γι' αυτό θα παρακαλέσουμε οι φίλοι μας οι οδηγοί, εάν θέλουν να ταξιδέψουν, να ενημερώνονται πρώτα για τις καιρικές συνθήκες, είτε από το κέντρο ΡΟΤΑΦ 100, είτε από τις υπηρεσίες τροχέας. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, όπως προείπα, αυτά συνήθως είναι μέτρα αποτροπής ληστείων και κλοπών αυτές τις ημέρες. Βέβαια, όσοι ταξιδέψουν και αφήσουν τα σπίτια τους, πρέπει να τα ασφαλίσουν καλά ή δυνατόν να υπάρχουν πόρτες ασφαλείας, άλλωστε κοστίζουν πολύ λίγο νομίζω, και να μην αφήνουν μέσα στα σπίτια τους αντικείμενα μεγάλης αξίας. Προσέτει δε να ενημερώνουν κάποιον συγγενή ή φίλο, 20. Ο οποίος θα ελέγχει πότε-πότε το σπίτι, περνώντας από αυτό. Και τέλος, ό,τι αφορά την λαθρομετανάστευση, ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες οι επίδοξοι λαθροδιακινητές συνήθως προσπαθούν να κουβαλήσουν, να μεταφέρουν λαθρομετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να στεγανοποιήσουμε όσο μπορούμε τα βορειοανατολικά σύνορά μας αυτές τις ημέρες. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε το πρωί τα παιδιά των αστυνομικών της Κομοτηνής. Ένας Άγιος Βασίλης έφερε τα δώρα των μικρών παιδιών, όχι με το έλκυθρό του, αλλά με μια μηχανή της τροχέας. Σχήμα στο παιδικό όνειρο που απαιτεί τα δώρα του Χριστού να τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης, ήρθε να δώσει το πρωί η αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης. Σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομοτηνής, τα παιδιά των αστυνομικών έπαιξαν, έτρεξαν και περίμεναν υπόμονα. Η επιθυμία τους εκπληρώθηκε από έναν αλλιώτικο Άγιο Βασίλη. Έναν Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν ήρθε πάνω σε έλκυθρο, αλλά στη μηχανή της τροχέας. Όλα τα παιδάκια φεύγουν από εδώ, θα σηκωθούν σε λίγο.
Παιδιά είναι το μέλλον, είναι η ελπίδα της πατρίδος μας. Τα παιδιά είναι η ζεστασιά και η χαρά της οικογένειας. Τα παιδιά είναι η ίδια η ζωή. Γι' αυτό και εμείς σήμερα οι αστυνομικοί μαζευτήκαμε εδώ μαζί με τα παιδιά μας να γιορτάσουμε αυτές τις Άγιες ημέρες. Είναι μια μέρα αλλιώτικη από τις άλλες. Ο αστυνομικός, ξέρετε ότι 363 ημέρες είναι στο πεζοδρόμιο, τα δίνει όλα για την υπηρεσία, πολλές φορές και σε βάρος της οικογένειάς του. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα δικιά μας. Είναι μια μέρα ζεστασιάς, μια μέρα αγάπης. Στο ελληνικό γυροκομείο του Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη, άντρες και γυναίκες, εκπρόσωποι της τρίτης ηλικίας, έχουν τη δυνατότητα να εκμισθώσουν φόρους ζωής τα δωμάτια που διατίθενται από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Η κάμερα του Art Channel διείσδυσε σε μία από αυτές τις κάμαρες και κατέγραψε ειλικρινείς διαλόγους. Στιγμές μοναχικές, σε επιλογές ζωής. Όταν το διάβα του χρόνου σκεπάζει την νεότητα, το γύρας επακολουθεί και παραμένει άσβεστη η αγάπη για ζωή. Τι χρώμα να έχει άραγε η μοναξιά ή η συμβίωση. Στο ελληνικό γυροκομείο του Βαλουκλή, στην πόλη. Η κάμερα του Art Channel δίστησε σε ένα από τα δωμάτια που οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μισθώνουν ή αγοράζουν εκεί, στο νοσοκομείο του Βαλουκλή. Μια κάμαρα στιβαγμένα όλα τα όνειρα μια ζωή. Ωραία, είμαι ευχαριστημένη. Μετά μεσημβρία, τρώμε το μεσημέρι ώρα 12, μετά πάει στο χυμού με 2-3 ώρες για να περάσει η ώρα και ύστερα πλέκω. Α, ωραία. Τι έρχεστε στον κόσμο τώρα με τον νέο χρόνο? Τίποτα, τι να έχω. Τι να έρχεστε, τι έρχεστε, τι έρχεστε κάνατε. Τι έρχεστε να κάνω. Να είναι ευτυχισμένος, να δώσει ειρήνη, να μην τρώγεστε. Τι είναι αυτό, βρε παιδί, όλο τρώγονται οι Έλληνες. Γιατί δηλαδή, ποια η αιτία? Άντε υποχρεωτικός από το άλλο μέρος το Πασόκ. Άντε, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, παιδί μου. Δεν τρωγόμαστε. Καλά είμαστε κι εμείς. Καλώς ήρθατε. Να είστε πιο καλά και να είστε πιο ενωμένοι και να είστε πιο δυνατοί. Έχετε έρθει καμιά φορά στην Ελλάδα? Ορίστε. Έχετε έρθει στην Ελλάδα? Όλοι είναι εκεί. Κανένας δεν είναι. Όλοι μου είναι συγγενείς εκεί, όλοι μόνο εκεί. Εσείς έχετε πάει? Έχω πόσες φορές. Το χρόνο δύο φορές πάω καιρό. Και μένω από 3 μήνες, περισσότερο είμαι εκεί παρά εδώ. Χρόνια πολλά στους συγγενείς σας λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά να ζήσουν όλοι. Να ζήσουμε εκεί. Εμείς είμαστε από εσάς. Στο φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα Life συμμετέχει ο Δήμος Αιγύρου αλλά και ο Δήμος του Τάραντα της Ιταλίας. Αποστολή του Δήμου Αιγύρου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ευάγγελο Λίτσο επισκέφθηκε την Ιταλική πόλη ενώ συζητήθηκαν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αφορούν στην εκπόνηση μιας μελέτης αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Το Δήμο του Τάραντα της Ιταλίας επισκέφθηκε την 5η 13 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος της Αιγύρου Ευάγγελος Λίτσος. Η επίσκεψή του συνδέθηκε με την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιείται στον Ιταλικό Δήμο και με τον οποίο ο Δήμος Αιγύρου υλοποιεί από κοινού το φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα Life. Το πρόγραμμα Life έχει ορίζοντα διετίας και στα πλαίσια του ο Δήμος Αιγύρου θα εκπονήσει μια σοβαρή μελέτη αξιοποίησης των φυσικών πόρων και των προστατευόμενων περιοχών. Μέσω αυτού του προγράμματος, όπως τόρισε στο Art Channel ο Δήμαρχος Ευάγγελος Λίτσος, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις που θα το επιτρέψουν να αναδείξει τα συγκριτικά φυσικά πλεονεκτήματα που διαθέτει. Η επίσκεψη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην νομαρχία του Τάραντα
έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Περιβάλλον. Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που ορίζεται σε δύο φάσεις. Έχει το σκέλος φύση και το σκέλος περιβάλλον. Εμείς λοιπόν είμαστε ενταγμένοι στο πρόγραμμα LIFE Περιβάλλον. Συγκεκριμένα ήταν η νομαρχία του Τάραντα και, πιο ειδικά η αναπτυξιακή εταιρεία του Τάραντα, της νομαρχίας του Τάραντα, και εμείς ήμασταν συνεργάτες. Γνωρίζετε πολύ καλό ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα απαιτούν πια για την υλοποίησή τους διακρατικότητα. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή συνεργαζόμενοι φορείς από τουλάχιστον 3 κράτη και πιστεύω ότι από το 2002 θα είναι 5 τα κράτη που θα πρέπει να συνεργάζονται. Εμείς λοιπόν ως συνεργάτες είχαμε την εξής αρμοδιότητα. Στον νομαρχείο του Τάραντα θα γίνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της ρύπανσης των θαλάσσιων περιοχών, τόσο των υδάτων όσο και των αμοθυνικών παραλιακών συστημάτων. Αφού λοιπόν αυτό το πρόγραμμα απαιτεί όμως να υπάρχει και ένα δίκτυο αντίστοιχο παρακολούθησης και σε άλλες περιοχές. Ποιος είναι ο ρόλος του Δήμου Αιγύρου? Λοιπόν, ο Δήμος Αιγύρου θα εντάξει όλη την παραλιακή του ζώνη στο πρόγραμμα αυτό και το πρακτικό αποτέλεσμα θα είναι ότι θα προσλάβει 2 μηχανικούς περιβάλλοντος από το πρόγραμμα αυτό για 2 χρόνια, οι οποίοι θα συντάξουν μια ολοκληρωμένη μελέτη παρακολούθησης και διαχείρισης κυρίως των παραλιακών ευαίσθητων συστημάτων, είτε αυτά είναι αμοθυνικά, είτε είναι υδροβιότοποι κτλ. Τι σημαίνει πρακτικά γι' αυτό? Ότι θα μας συντάξουν μια μελέτη αξιοποίησης, την οποία εμείς μετά στη συνέχεια θα μπορούμε να την υποβάλουμε σε διάφορα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το Natura ή στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, στο ΠΕΠ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιβραβεύσεις αλλά και επικρίσεις περιείχε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας. Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτηρίστηκε από την αποχώρηση του Δημοτικού Συμβούλου Γρηγόρη Χριστίδη λόγω της πολιτικής που ακολούθησε ο Δήμος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Είστε σε χέρι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει σημασία που δεν έχουμε χρυσά μετάλλια να σας δώσουμε εδώ. Η αναγνώριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση από όλους τους συμπολίτες μας, νομίζω ότι είναι το καλύτερο χρυσό μετάλλιο που θα μπορούσαμε να σας δώσουμε σήμερα. Έτσι, επιβιβασσόμεθα σε μια άλλη παρόμοια πρωτιά και εκπροσώπηση επάξια της πόλης, να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο για εσάς. Εξάλλου είστε τόσο πολύ μικροί, νομίζω ότι συμπολίτες ζώμα. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε ο Δήμαρχος της Καβάλας, Στάθης Ερεφιλίδης, να επιβραβεύσει τους αθλητές του ΑΚ της τεχνικής κολύμβησης. Στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο πάντως, πέρα από τις επιβραβεύσεις, επικράτησαν και οι επικρίσεις. Έντονη ήταν η αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου Γρηγόρη Χριστίδη για τους πάγους, οι οποίοι επικράτησαν στους δρόμους από τη Δευτέρα και έπειτα λόγω και των κακών καιρικών φαινομένων. Οι διαμαρτυρίες συνοδεύτηκαν και από αποχωρήσεις. Δικτατορίας για να λέμε δεν υπάρχει προημερήσιας διάταξης, όταν οι περισσότερες συνοικίες της Καβάλας είναι εγκλωβισμένες, έτσι, όταν έχουμε δηλώσεις του πρώτου πολίτη της πόλης μας, σε συντοπίτη μας, τις διαβάζουμε στον τύπο και ντρεπόμαστε για αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έλειπα, αλλά τα έμαθα από τον τύπο. Έτσι, και δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τοποθέτηση, έτσι, ούτε για να στηρίξουμε τους εγκλωβισμένους συμπολίτες μας, αλλά ούτε για να υπερασπιστούμε το συντοπίτη μας. Να είστε καλά και βεβαίως έχω να κάνω μια πρόταση. Τα λεφτά από το σημερινό τραπέζι, επειδή θα απουσιάζω, να τα δώσετε σε έναν εργάτη να αποκλουβήσει το λόγο ρέστου. Καλή σας νύχτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το R Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το ρωσικό δελτίο ειδήσεων θα το παρακολουθήσετε αύριο. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.